Πρόκειται για μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση, μια από τις πιο σοβαρές υποθέσεις για την ελληνική κοινωνία, την οποία καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Εγώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα αυτά τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός χθες, ο οποίος μίλησε για το προσωπικό του στοίχημα. Υπάρχει βέβαια το κομμάτι των επεισοδίων, το οποίο θα δούμε κατά πόσο έτσι, είναι σοβαρό ή είναι απλώς μια αντίδραση έτσι, για την τιμή των όπλων. Ωστόσο, το θέμα της απολιγνητοποίησης είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, για να το θέσω έτσι απλά και εκλαϊκευμένα, η κυβέρνηση αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να βγάλει το λιγνίτη από το κομμάτι της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και από τη μία να αντικαταστήσει την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας με άλλα μέσα και από την άλλη να αντικαταστήσει την τεράστια απώλεια που θα έχει η οικονομία στη Δυτική Μακεδονία αλλά και σε κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως η Μεγαλόπολη και το Αλιβέρι, οι οποίες περιοχές ουσιαστικά ζουν μέσα από τη ΔΕΗ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 50% του ΑΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας προέρχεται από τη ΔΕΗ. Αυτά είναι κάποια εκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα, τα οποία πρέπει να αντικατασταθούν. Πρέπει δηλαδή να συνεχίσουν να πέφτουν στην περιοχή, αλλά από άλλο τρόπο, όχι από τη ΔΕΗ. Πρόκειται για ένα τεράστιο ζήτημα, τεράστια σημασίας, το οποίο έχει πάρα πολλές αναγνώσεις και πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι είναι και μια αμφιλεγόμενη υπόθεση. Υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Εγώ το μόνο το οποίο θέλω να εισφέρω έτσι στην κουβέντα είναι ότι υπάρχει μία πλευρά αυτή της κυβέρνησης που λέει ότι το να παράγουμε ηλεκτρικό ρεύμα μέσα από το λιγνίτι είναι κάτι εξαιρετικά ακριβό. Πλέον δεν συμφέρει. Πρέπει να πάμε σε άλλες πιο μοντέρνες μορφές. Και για το λόγο αυτό θα πάμε στην απολιγνητοποίηση. Ο λιγνίτης είναι βρώμικο καύσιμο, ορυκτό καύσιμο, το οποίο μολύνει την ατμόσφαιρα, επηρεάζει την υγεία των ανθρώπων, επηρεάζει ακόμα και αυτήν την παραγωγική διαδικασία της ΔΕΗ, κρατάει τη χώρα πίσω σε μορφές της προηγούμενης πεντηκονταετίας και γενικότερα αποτελεί ένα κομμάτι για το οποίο η χώρα μας πληρώνει, επειδή ακριβώς εκπέμπει αέριους ρήπους, τους οποίους πρέπει να τους πληρώνει στη διεθνή κοινότητα, και επειδή εμείς καίμε λιγνίτη, εκπέμπουμε πολλούς ρήπους, μας βγάζουν ένα πρόστιμο το οποίο το πληρώνουμε κάθε χρόνο. Αν προσθέσει κανείς τα λεφτά τα οποία πληρώνουμε για τα πρόστιμα για τους αέριους ρήπους, τα οποία πρόστιμα, παρένθεση, τα πληρώνουμε εμείς, έτσι, είναι μέσα σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι αυτό που λέμε κοινωνικό τιμολόγιο. Λοιπόν, αν προσθέσουμε τα χρήματα τα οποία δίνουμε για τους ρήπους συν το κομμάτι της λειτουργίας της ΔΕΗ, η κυβέρνηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι αυτά τα χρήματα είναι υπερβολικά, ότι ο λιγνίτης είναι πάρα πολύ ακριβός, άρα πρέπει να φύγουμε από αυτόν. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά που λέει ότι ο λιγνίτης είναι δικός μας. Δηλαδή, αν χρησιμοποιείς λιγνίτη για να παράγεις ηλεκτρικό ρεύμα, δεν είσαι υποχρεωμένος σε κανέναν Ρώσο και σε κανέναν Αζέρο, ο οποίος σου πουλάει το φυσικό αέριο. Και αν σε περίπτωση τσακωθεί ο Ρώσος με την Ευρωπαϊκή Ένωση και σου κόψει το φυσικό αέριο, εσύ δεν έχεις κανένα πρόβλημα γιατί έχεις το δικό σου καύσιμο. Έχεις το λιγνίτη. Ο οποίος μπορεί να γίνει και πιο φτηνός αν εξυγχρονίσεις τη ΔΕΗ. Εάν πουλήσεις λιγνητικές μονάδες σε ιδιώτες που θα τις λειτουργούν καλύτερα και πιο φτηνά. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Πρόκειται για μια επαναστατικού τύπου αλλαγή στην ελληνική κοινωνία, την οποία την παρακολουθούμε από κοντά και κάθε λίγο και λιγάκι βρίσκουμε ζητήματα τα οποία προκύπτουν, ανακύπτουν έτσι ναι. Και είναι πάρα πολύ σοβαρά. Θα πω μόνο ένα. Ναι. Πριν για να βάλουμε στην παρέα μας και τον συνομιλητή μας, Χριστό. Ναι. Α, τον έχουμε. Ναι, είναι ο κύριος Σάκης Μάστορας. Ολοκλήρωσε την είναι γενικός γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων στη ΔΕΗ, Σπάρτακος. Καλημέρα κύριε Μάστορα από τη Θεσσαλονίκη, είστε καλά. Καλημέρα, σας ακούμε. Πολύ προσοχή. Ο κύριος Νικολαίδης, ολούς να υποθέσω. Εγώ, ναι. Ναι, λοιπόν, καλημέρα κύριε Νικολαίδη και κυρία Θεμελιώδη, καλημέρα. Περιμένω τη σειρά μου να σας πω δύο κουβέντες. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που άκουσα μέχρι στιγμής. Δύο-τρία πραγματάκια θέλω να προσθέσω για τις πτυχές αυτής της υπόθεσης. Πριν από περίπου δύο μήνες διαβάσαμε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Αντώνη Σαμαρά, του πρώην Πρωθυπουργού, ο οποίος έλεγε ότι αυτή η ιστορία μπάζει από παντού. Δεν το είπα ακριβώς έτσι, εγώ το λέω. Αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός ότι γιατί εμείς πέφτουμε να αποχωριστούμε το λιγνίτη όταν χώρες όπως η Γερμανία δηλώνει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί λιγνίτη για ακόμα αρκετά χρόνια. Και χώρες όπως η Πολωνία
επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοινώνει με πολύ μεγάλη άνεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί το λιγνίτι μέχρι το 2048. Είναι δηλαδή ζητήματα τα οποία προκύπτουν και είναι πάρα πολύ σοβαρά. Δεν υπάρχει άσπρο μαύρο σε αυτή την ιστορία. Αυτό το οποίο επίσης υπάρχει και θέλω να το προσθέσω είναι ότι υπάρχει πολύ ζωηρό επιχειρηματικό ενδιαφέρον για αυτή την ιστορία. Υπάρχουν αρκετοί επιχειρηματικοί όμιλοι, πολύ γνωστοί στην Ελλάδα του 2021, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη δουλειά της ΔΕΗ, κάνοντας παράλληλα παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, και κάπου εκεί συχνά πυκνά στους διαδρόμους προκύπτουν ζητήματα σε σχέση με τη διαπλοκή της οικονομικής με την πολιτική εξουσία, με τις ιδιαίτερες σχέσεις που μπορεί να έχει ένας υπουργός ή ένας πρωθυπουργός με κάποιους επιχειρηματίες και πάει λέγοντες. Αυτά λέγονται, ακούγονται, τα βάζουμε στο τραπέζι γιατί υπάρχουν. Μπορεί όμως για να τα, θα πρέπει όμως για να τα αποδείξουμε να κάνουμε έτσι μια πολύ πιο σοβαρή προσέγγιση και να φέρουμε ντοκουμέντα πάνω στο τραπέζι, και ξέρετε συνήθως αυτά τα ντοκουμέντα δεν υπάρχουν. Κύριε Μάστορα, μαζί σας θέλω να αρχίσουμε για τα χθεσινά. Είχε επεισόδια, δηλαδή προέκυψε ζήτημα, είχαμε ΜΑΤ και τέτοια. Ναι, να πω πρώτα το εξής, ότι αυτά μόλις που εσείς είπατε μπορούσε εύκολα να αποτελέσει το υλικό μιας πολύ καλής διημερίδας, γιατί στην ημερίδα δεν θα τελειώσει ποτέ η συζήτηση αυτήν. Πολύ καλό υλικό, έτσι όπως το παρουσιάσετε κύριε Επιμενίδη, και ξεκινάω και από την ερώτησή σας, γιατί όντως οι απαντήσεις... Η Ελένη από δίπλα. Κύριε Νικολαίδη, συγγνώμη. Λοιπόν, δεν πειράζει, Ξεκινάμε λοιπόν από την ερώτησή σας και θα μπούμε μετά στα πολύ ενδιαφέροντα που άκουσα. Πιστεύω να έχουμε λίγο χρόνο να τα αναλύσουμε. Λοιπόν, ναι, φυσικά. Υπήρξαν επεισόδια χθες λοιπόν στην διαδικασία της προσέγγισης των στελεχών του συνδικάτου και μελών της κοινωνίας, όχι όλης της κοινωνίας, διότι δεν μας τίμησαν με την παρουσία τους χθες οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, σε σχέση με την δεδηλωμένη μας ότι θέλαμε να διαμαρτυρηθούμε για την έλευση, στην έλευση του Πρωθυπουργού για την διαδικασία που υπάρχει. Υπήρξαν θερμόημοι και από τις δύο πλευρές κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, ώστε να πλησιάσουμε προς τον κόμμα που θα περνούσε ο Πρωθυπουργός. Δεν θα φτάναμε κοντά εκεί που θα μιλούσε, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση από ό,τι κατάλαβα, αλλά έστω να δει τα πανό μας, να δει τον κόσμο και να πει ότι εδώ κάποιος κάτι διαμαρτύρεται. Δεν υπήρξε απάντηση από την πλευρά της ελληνικής αστυνομίας, την οποία για μία ακόμα φορά δεν μπορώ να καταλάβω τους σχεδιασμούς τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται κάποιος πολιτικός παράγοντας στην περιοχή μας. Έχουν έρθει πολλοί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και πάντα υπήρχαν ορισμένα ζητήματα που εμείς θα θέλαμε να αναδείξουμε. Είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια διαμαρτυρία. Εχθές νομίζω ότι ήταν υπερβολικά τα μέτρα, ούτως ώστε να... Δεν ήξερα, δεν μπορώ να καταλάβω τι ήθελα να πετύχουν. Ναι, υπήρξαν επεισόδια. Ευτυχώς ήταν ολιγόλεπτα. Νομίζω ότι επικράτησε... Μήπως κάποιοι και από εσάς έτσι θέλησαν εκεί να... Επαναλαμβάνω, υπήρξαν θερμόημοι και από τις δύο μεριές, γιατί δεν θα κρύψουμε τίποτα. Όπως και να το κάνουμε, κύριε Μάστορα, όπως και να το κάνουμε, πρωθυπουργός της χώρας είναι, έρχεται για μια συγκεκριμένη δουλειά. Δεν είναι και σωστό έτσι να υπάρχουν επεισόδια την ώρα που. Επαναλαμβάνω, κύριε Νικολαίδη, υπήρξαν θερμόημοι και από τις δύο μεριές. Και από τις δύο μεριές. Διότι ξέρετε πάντα ότι δεν χρειάζεται να μαλώσει. Ένας δεν μπορεί να μαλώσει μόνος του. Πρέπει να υπάρχουν δύο για να μαλώσουν. Λοιπόν, όχι, ναι, υπήρξε από τη μεριά μας μια, ίσως θα μπορούσα να τη χαρακτηρίσω φυσιολογική αγανάκτηση για το ζήτημα του ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που θα κάναμε αυτή τη διαμαρτυρία σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο. Ξέρουμε που περίπου κάναμε. Κύριε Μάστορα, εσείς από τη στιγμή που ενημερωθήκατε ότι ο Πρωθυπουργός θα έρθει στην περιοχή σας, είχατε κάποια επικοινωνία με το επιτελείο του, ώστε να έχετε μια συνάντηση, να ζητήσετε, να του πείτε 5 πράγματα με την ευκαιρία της επίσκεψης αυτής? Ναι, οφείλω να πω το εξής για να είμαι και δίκαιος. Ότι αυτός που οργάνωσε το γραφείο του Πρωθυπουργού, που οργάνωσε τη συνάντηση εδώ, έχει αποστείλει προσκλήσεις στο Προεδρείο της Γενικής Ομοσπονδίας Προσωπικού της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ήταν παρόν το Προεδρείο, έχει αποστείλει πρόσκληση στο Προεδρείο του Εργατικού Κέντρου, Κοζάνης και Ορδέας, ήταν παρόν τα Προεδρία των Εργατικών Κέντρων, όμως αυτό δεν μας πάει εμάς, θα μας δίνει την δυνατότητα ή το δικαίωμα να είμαστε εκεί με την φωνή μας να διατρανώσουμε ότι τα δίκαιά μας. Δεν κάναμε κάποιο είδους φασαρία με σκοπό να χαλάσουμε τη συγκέντρωση ή να μην αφήσουμε τον Πρωθυπουργό να περάσει. Τέτοια πράγματα δεν μπορεί να μας χρεώσει κανείς. Δεν το κάναμε σε κανέναν. Και αυτά στο παρελθόν. Εντάξει, δεν είμαστε από αυτούς τους γενικούς, κύριε Νικολαίδη. Δεν ξέρω αν μας παρακολουθήσετε αργό στο παρελθόν, αλλά δεν είμαστε από αυτούς τους ανθρώπους. Έχει περάσει, ανεπιστρεπτή η εποχή. Αυτό έγινε, εντάξει, είχαμε κάποια ένταση. Οφείλω να το αποκαταστήσω αυτό, επιτρέψτε μου ένα λεπτό.
η εποχή του συνδικαλισμού, του άκρατου, της φωνής και της επανάστασης μόνο και χωρίς να ακούμε ή να μιλάμε επιχειρήματα, δεν μας εκπροσωπεί, έχει περάσει ανεπιστευτή για μας. Με επιχειρήματα κοιτάμε να δώσουμε το δίκαιο των θέσεών μας. Τα επιχειρήματα όμως κάποιος να μας ακούσει. Λοιπόν, και εντάξει, η διαδικασία της συνάντησης και της διαμαρτυρίας είναι μέσα στα πλαίσια της δημοκρατίας. Δεν θέλαμε να κάνουμε τίποτα παραπέρα, να το ξέρετε, σας το εγγυώμαι εγώ αυτό. Κύριε, με συγχωρείτε που επεμβαίνω. Επειδή τώρα είναι μια κουβέντα που δεν έχει τελειωμό, είναι ατέρμονη, να πάμε στο διατάφτα. Κύριε Μάστορα, ανυπομονώ. Ο κύριος Κουβενίδης και ο κύριος Νικολαίδης και έπρεπε να απαντήσω. Να πάμε, Χρήστο μου, στο διατάφτα. Τι θα γίνει με τα εργοστάσια, θα κλείσουν? Τι θα γίνει με τις δουλειές? Τι θα γίνει με την εργασία τόσων ανθρώπων? Να ξεκινήσουμε από κάπου. Θέλετε να σας πω δύο κουβέντες? Ναι. Ακούστηκε και έχω σημειώσει πραγματικά, γιατί σας είπα, μ' άρεσε η εισαγωγή του κ. Νικολαίδη. Οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, κ. Νικολαίδη, οίκο, οι υπονομιζόμενες ΙΚΟΜΕΓΑ, πληρώνονται από την πρώτη στιγμή που υπάρχει ΔΕΗ, για τον εξής απλό λόγο. Και τότε που παρήγαμε το περισσότερο ρεύμα μας με το λιγνίτι, στη Ρόδο και στην Κρήτη το ρεύμα παραγόταν από άλλα καύσιμα, πετρέλαιο περισσότερο και μαζούτ, και ήταν πανάκριβο. Εάν εδώ κόστιζε τότε 54 ευρώ η μεγαβατόρα, εκεί κόστιζε 280-300 ευρώ, αλλά ως Ελλάδα είχαμε ενιαίο τιμολόγιο. Έπρεπε και ο Ροδίτης και ο Κρήτας και οποιοδήποτε συμπολίτης μας στα νησιά να πληρώνει το ίδιο ρεύμα με εμάς. Αυτό είναι οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, οι οποίες προφανώς και διανέμονται στους πολίτες, έτσι, για να βγει το κόστος. Υπάρχουν λοιπόν από τότε και συνεχίζουν και τώρα. Το ζήτημα της αποτύπωσης του διοξιδίου του άνθρακα από τους λιγνίτες. 0,03% παγκοσμίως η Ελλάδα συμμετέχει στο αποτύπωμα αυτό. 0,03%. Παρά τα αυτά, ως μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον πολύ στενό πυρήνα, ναι, έχουμε τις ανησυχίες μας για το περιβάλλον, όμως θα πρέπει να εξετάσουμε όμως και το ζήτημα του περιβάλλοντος για τους Έλληνες πολίτες περισσότερο. Η θερμική δύναμη δυστυχώς του λιγνίτη που παράγουμε εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 60-70 χρόνια στην πατρίδα μας, είναι πάρα πολύ μικρή, αγαπητοί φίλοι στο ραδιόφωνο, για να συγκρίνεται με τις Πολωνίας και με τις Γερμανίας. Δυστυχώς, δουλεύοντας τους λιγνίτες οι Γερμανοί, και όντως είχαν πει ότι θα τους δουλέψουν μέχρι το 38, τώρα το κατέβασαν στο 32 και αυτοί θα κοντέψουν στο 28, όπως έχουν ανακοινώσει όλοι, γιατί είναι τελικά απόφαση πολιτική στην Ευρώπη, είναι τέτοια η δύναμη της παραγωγής τους που τους δίνει τη δυνατότητα να ρεφάρουν όταν δουλεύουν τα εργοστάσια, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Νικολαίδης για τους ρήπους. Δυστυχώς ο δικός μας ο λιγνίτης είναι αδύναμος. Και ναι, η ΔΕΗ εξήγηλε, προσέξτε, αν ο Πρωθυπουργός είπε το 28 τα κλείνω στον ΟΗΕ, η ΔΕΗ είπε τα κλείνω το 23, το πολύ το 25. Γιατί δεν τις συμφέρει να δουλέψουν, και έτσι είναι. Άμα οικονομικά δεν μπορούμε να έχουμε αντίρρηση σε αυτό. Όμως είναι μύθος αυτό που ακούστηκε, κύριε Νικολαίδη, από τη μεριά σας, ότι αν τις πάρουν οι ιδιώτες θα τις δουλέψουν καλύτερα. Ξέρετε γιατί είναι μύθος? Γιατί επί κυβερνήσεως Τσίπρα, την προηγούμενη κυβέρνηση, πολλούνταν οι μονάδες, οι λιγνητικές, με ένα ευρώ. Όποιος έδινε λοιπόν ένα ευρώ, αγόραζε μια λιγνητική μονάδα. Αυτό είναι ένα διαφορετικό θέμα, κύριε Μάστορα, ας μην το πιάσουμε τώρα. Όχι. Είναι μύθος. Μύθος, κύριε Νικολαίδη, μύθος. Αυτή την ιστορία. Μύθος, ότι κύριε Μάστορα. Είναι μύθος, είναι μύθος. Να είμαστε, κύριε Μάστορα, να μην τα βλέπουμε. Αυτή τη στιγμή, ακούστε να σας πω, αυτή τη στιγμή εσείς υπάρχουν συνδικαλιστής και πρέπει να υπερασπιστείτε αυτό το κομμάτι. Όχι, μην με χαρακτηρίζετε. Τότε κάναμε λάθος την κουβέντα, κύριε Νικολαίδη. Έχουμε δει. Κύριε Μάστορα, κύριε Μάστορα, σας δεν παρακαλώ, είμαι συνδικαλιστής για να υπερασπιστώ τα δικαιώματά του. Ναι, ακούστε με όμως λίγο. Έχουμε δει παραδείγματα στο δημόσιο τομέα που όταν τα είχε. Δεν έχει καμία σχέση, κύριε Νικολαίδη, με το δημόσιο. Εδώ λέγεται δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού για άλλους λόγους. Γιατί ήθελε να δώσει ρεύμα φτηνό στην ελληνική επικράτεια. Το ρυχείο και ο σταθμός παραγωγής δεν έχει καμία σχέση με το δημόσιο. Έχετε φύγει στην περιοχή, πιστεύω, έτσι. Έχετε δει τι σημαίνει ορυχείο. Τι σχέση έχει το ορυχείο με το δημόσιο? Τι σχέση έχει ο σταθμός παραγωγής που ζεις μέσα σε ένα 8 ώρες στη δουλειά σου, είσαι μέσα σε, πώς να το πω, σε ένταση συνέχεια. Δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Πείτε μας για την απολιγνητοποίηση. Ναι, τι να σας πω, η απολιγνητοποίηση μπορεί να προχωρήσει με έναν τρόπο που δεν θα επηρεάσει ούτε την τελική τιμή και αντίθετα θα την διευκολύνει, αλλά και δεν θα προκαλέσει ζημιές τεράστιες στην τοπική Όχι. οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας? Όχι. Είναι απλό το ερώτημα. Η ερώτηση είναι απλή. Αν θέλετε όμως να μείνουμε στο όχι μόνο και να τελειώσουμε, είναι απλό. Να το ανοίξουμε λίγο αυτό. Γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό το όχι? Δεν πρέπει να το δικαιολογήσουμε το όχι?
Σας λέω λοιπόν πόσο πληρώνετε το ρεύμα σήμερα, κύριε Νικολαίδη. Πόσο πληρώνετε το ρεύμα σήμερα. Από πού προήλθε αυτή η αύξηση του ρεύματος, από την παγκόσμια αύξηση για τις ενέργειες, για την ενέργεια. Από πού προήλθε. Από την αύξηση του φυσικού αερίου. Τα είπατε κι εσείς, όταν θυμώσει ο Αζέρος με τον Ρώσο και κλείσουν τις τρόφιγγες, πού πάει το φυσικό αέριο. Εμείς παράγουμε φυσικό αέριο και δεν το ξέρουμε. Εισάγουμε φυσικό αέριο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή επέλεξε να κάνει μετάβαση στις νέες μορφές ενέργειας της ΑΠΕ, στις ανανεώσιμες πηγές που είμαστε υπέρ. Η πρώτη που είναι υπέρ για τις ανανεώσιμες πηγές είναι οι άνθρωποι που δουλεύουν στα ορυχεία, γιατί ξέρουν τι σημαίνει παραγωγή λιγνίτη. Ναι, αλλά πώς θα παράγουμε ρεύμα σήμερα που βρέχει στην όμορφη Θεσσαλονίκη και δεν φυσάει καθόλου. Από πού θα έρθει το ρεύμα. Αυτό λοιπόν το καύσιμο γέφυρα είναι το φυσικό αέριο, το οποίο αυτή τη στιγμή τα παιχνίδια τα βλέπετε μόνοι σας τι γίνεται. Έφτασε λοιπόν στην προηγούμενη εβδομάδα το ρεύμα στην Ελλάδα να κοστίζει, και δεν διαψεύδονται, αυτά είναι στοιχεία που τα βρίσκει ο καθένας στο διαδίκτυο, 326 ευρώ τη μεγαβατόρα. Ήμασταν πρωταθλητές. Σήμερα είμαστε τρίτοι, μάλλον δεύτεροι. Μας πέρασε η Πολωνία. Παρότι παράγει λιγνίτη. Η απάντηση είναι όχι. Όπως είπατε, το ακαθάριστο προϊόν της Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι 50%, είναι 40%, προέρχεται από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ, η οποία δεν είναι μόνο η μισθή των εργαζόμενων. Είναι και οι παράλληλες δραστηριότητες γύρω-γύρω. Οι άνθρωποι που είναι εργολάβοι, οι τρίτοι άνθρωποι που δίνουν προμήθειες, οτιδήποτε άλλο, όλα αυτά για τη Δυτική Μακεδονία, με απόδειξη δύο μελέτες οι οποίες τις έχει υιοθετήσει η πολιτική ηγεσία της περιφέρειας, του τεχνικού επιμελητηρίου και του εμπορικού επιμελητηρίου. Δεν τα λέει η συνδικαλιστής της ΔΕΗ αυτά για να αφισβητείτε, γιατί μας αφισβητούν διόντως όταν μιλάμε εμείς. Λένε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό ζήτημα. Δεν μπορεί να αντικατασταθεί το εισόδημα της Δυτικής Μακεδονίας ή των ανθρώπων εδώ με οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα εκτός από βιομηχανική παραγωγή. Μίλησε για επενδύσεις που μπορούν να φτάσουν τα 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Απολύτως. Ερώτηση να σας κάνω. Εγώ προχθές που ήρθε η κυρία Φορέιρα εδώ, είχα την τιμή να εκπροσωπώ το συνδικάτο στον Αΐς Αγίου Δημητρίου και την είπα το πολύ απλό. Κυρία Φορέιρα, σας παρακαλούμε να βάλετε κι εσείς πλάτη να αρθούν περισσότερα λεφτά από την Ευρώπη για την περιοχή μας. Και η κυρία μου απάντησε πολύ αφοπλιστικά, μα κύριε Μάστορα, λεφτά εμείς σας δίνουμε. Μπορείτε να μας πείτε τι θα τα κάνετε. Ωραία λοιπόν, ο Πρωθυπουργός και όντως εξήγηλε χθες μέχρι και 7 δισεκατομμύρια πρόγραμμα. Πού και τι. Σας δώσω εγώ σήμερα 7 δισεκατομμύρια, θα το σώσει το ζήτημα αύριο, ξέρετε τι θα τα κάνετε. Μα το ζήτημα κύριε δεν Μάστορα, είναι να πάρουν τα λεφτά. Πολύ. Ευχαριστούμε θερμά για την κουβέντα, κύριε Μάστορα. Μεγάλη κουβέντα για την ιστορία. Να είστε καλά, θα την ξανακάνουμε, κύριε Μάστορα. Το παρακολουθούμε το θέμα και θα την ξανακάνουμε την κουβέντα. Ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα. Μάλιστα. Κάπως έτσι προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τα θέματα, Θεοδώρα. Δεν είναι τεράστιο το θέμα, ατέλειωτο. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος, η κυβερνητική, νομίζω ότι μπορούμε να τη δούμε και αυτή σε λίγο, αφού πάρουμε μια ανάσα. Εγώ θέλω να ρωτήσω τώρα, ήταν η Επίτροπος εκεί? Η κυρία Φουρέιρα που είπε. Ναι, ναι. Ο κύριος Μάστορας δεν ήταν η Ελένη Φουρέιρα. Προφανώς. Ήταν η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ενέργειας, η οποία επισκέφθηκε πριν από μερικές εβδομάδες στην περιοχή και συνάντησε εκεί όλους τους τοπικούς φορείς και είχε μια πολύ έτσι σημαντική σειρά επαφών. Είναι τεράστιο το θέμα για τη Δυτική Μακεδονία. Κάτι πρέπει να γίνει, αλλά αυτό το οποίο θα γίνει θα πρέπει να γίνει προσεκτικά, ούτως ώστε να μην αφήσει πίσω του θύματα.